το αποκαλύψουμε ακόμα. Τι είναι δύσκολο. Περίεργο. Τι εννοεί περίεργο. Δεν το συναντά πολύ συχνά στον δρόμο. Τι λε, μωρά που δεν το συναντά. Μια χαρά το συναντά. Έχει δει εσύ. Δεν το συναντά αυτήν την ηλικία. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι. Μόνο, όχι τι γινόταν στον δρόμο. Δεν είναι ηλικιωμένη. Συγγνώμη, ρε παιδιά, εγώ δεν έχω συναντήσει. Δεν είπα ότι ήταν ηλικιωμένη. Ήταν ηλικιωμένη όμω. Πε μα, Παύλο. Νομίζω ότι είναι ένας συνδυασμός. Δεν είναι κάτι το οποίο το συναντάς εδώ στην Ελλάδα. Έχουμε δει ανάλογες εικόνες και από φωτογραφίες και από βίντεο από το εξωτερικό. Αλλά και σε αυτήν την ηλικία, λοιπόν, τι συνέβη. Γιατί κλήθηκαν, λοιπόν, οι αστυνομικοί το βράδυ της Κυριακής. Ωραία. Πες μας. Το φεγγάρι, η βραδιά, λιγότερο το ότι έλειπε ο περισσότερος κόσμος. Η όμορφη Θεσσαλονίκη που είναι ρομαντική πόλη. Στο Θεσσαλονίκη. Πες τα τώρα. Ναι. Η ερωτική πόλη, η πόλη του έρωτα, έτσι. Τα πεφταστέρια εκεί. Δεν το έχουμε πει. Ακόμα την είδηση δεν την έχουμε πει. Έχω πει όλα, αλλά δεν καταλάβετε. Πάρε το πάνω σου. Πού θέλουμε να το πάμε. Λοιπόν, είναι βράδυ της Κυριακής. Παίρνουν μια κλίση αστυνομική για να πάνε στην Φιλίππου με Πλάτωνος. Κέντρο κατά κέντρο στη Θεσσαλονίκη. Και τι διαπιστώνουν. Διαπιστώνουν το ότι δύο ηλικιωμένοι, 70 ετών από ό,τι λένε οι πληροφορίες, κάνουν σεξ στο πεζοδρόμιο. Να, αυτό ήταν. Βλέπουμε και τη φωτογραφία. Βλέπουμε και τη σχετική φωτογραφία. Αυτή είναι η είδηση. Υπάρχει και η σχετική φωτογραφία, υπάρχει και το αποδεικτικό. Πρόκειται βέβαια για δύο ανθρώπους οι οποίοι είναι βουλγαρικής υπηκότητας, είναι άστεγοι και διαμένουν εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ωραία. Ασυγκράτητοι όμως, ασυγκράτητοι και οι δύο. Και τι τους πήγαν οι αστυνομικοί και τους είπαν, ενοχλείτε, φύγετε. Εντάξει, προσβολή δημοσίας εδώ σχεδόν. Ενοχλείτε, φύγετε, αυτό ακριβώς. Δεν Παύλο, φύγετε. Να είστε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ για τις ειδήσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα. 7:27.